Τώρα, εγώ να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι περικυκλωμένη από αυτούς τους ανθρώπους που είμαι περικυκλωμένη και δεν θα πω για τους συντελεστές που είναι πρωτοκλασάτοι. Είναι οι τόπους που είδος τους. Τι να πω τώρα για τον κύριο Παντελιδάκη, τον ξέρετε όλοι. Ενώ ότι είναι τιμή μου που έχω τέτοιους ανθρώπους γύρω μου, να πω για την Άννα Αθανασιάδη, τη χορογράφο που συνεργαζόμαστε χρόνια και έχουμε κάνει πάρα πολλά μιούζικα μαζί. Τη Βικτώρια Βελοπούλου που συνεργαζόμαστε από πέρσι και κάνει εξαιρετική δουλειά στις. Δεν θα μπορώ να πω καν προβολές αυτό που κάνει. Κάνει ταινίες ολόκληρες. Δηλαδή είναι σαν να κάνει μαζί με τον κύριο Παντελιδάκη ένα καινούριο έργο συμβαίνει πίσω από τους ηθοποιούς. Και θα πάω και στον κύριο Βασίλη Αλεβίζο και στον κύριο Νικόλα Γουάστορ που είναι οι δύο υπεύθυνοι της μουσικής. Είναι ο Βασίλης Αλεβίζος, είναι δύο νέα παιδιά και οι δύο, είναι σπουδαγμένα στο εξωτερικό. Ευτυχώς πια οι νέοι μουσικοί όπως και οι νέοι ηθοποιοί έχουν πάρα πολύ καλές σπουδές. Είναι άνθρωποι που οι σπουδές τους είναι σε επίπεδο. Εντάξει. Ξέρετε, τα πτυχιακά και τα λοιπά είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σπουδών. Ο Βασίλης Αλεβίζος, ορίστε, που το βλέπετε εκεί, έχει ενορχιστρώσει και έχει διασκευάσει τα τραγούδια, τα υπέροχα αυτών των συνθετών και των. Δεν ξέρω, συνήθως λέμε τα τραγούδια και των τραγουδιστών. Πάντα πίσω, βέβαια, πάντα μην το ξεχνάμε ότι υπάρχουν στις συνθέτες και στη Βουλή. Και ο Νικόλας Γουάστορ, που είναι ο μαέστρος και ο διευθυντής ορχήστρας. Θέλω να πω ότι αυτό που έχει κάνει ο Βασίλης Αλεβίζος είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα σας το πούν και οι άλλοι, γιατί έχει πάρει τραγούδια που όλοι ξέρουμε και τα έχει αλλάξει και τα έχουμε κάνει σαν να είναι κομμάτια του έργου και του musical γενικότερα. Τώρα για τη δική μας δουλειά. Αυτό ήταν τώρα. Τι να σας πω, επίσης κάτι να πω και. Δεν ξέρω τι να πω. Με τον Αργύρη είμαστε συνεργάτες χρόνια και αυτή τη στιγμή ήρθε σε επαφή. Είχα δουλέψει με τη Μαντώ στη Μελωδία της Ευτυχίας την προηγούμενη χρονιά. Ήταν εξαιρετική συνεργασία. Και κάπως έτσι έγινε και μου έγινε αυτή η πρόταση από αυτούς τους ανθρώπους. Μεγάλη μου τιμή κι αυτή. Κάναμε κάποιες εξόδους, γνωριστήκαμε και είπα χωρίς να έχω τίποτα στο μυαλό μου ότι θα το κάνω. Δεν ήξερα τι θα κάνω, για να σας πω την αλήθεια. Και στην πορεία βγήκε αυτό το πράγμα, πήρα κάποια τραγούδια, επέλεξα από τα τραγούδια που έχουν τραγουδήσει και έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Και είχα τη μεγάλη τύχη επίσης σε αυτή την ομάδα να είναι και ο κύριος Βλάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης και τραγουδοποιός, δεν χρειάζεται τώρα, δεν θα σας πω εγώ το Λάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας δίνει και τα υπέροχα τραγούδια του και συμμετέχει με το δικό του τρόπο στην παράσταση, δεν θα σας τον αποκαλύψω. Και τελικά σιγά σιγά μαζί με την ομάδα που είναι πίσω μου, οι οποίοι είναι επίσης συνεργάτες μου κάποια χρόνια, κάποια από τα παιδιά που είναι πίσω, έχω αρχίσει να συνεργάζομαι μαζί τους όταν ήταν παιδάκια. Έχω, ας πούμε, πίσω μου είναι και Ματιλιντές και Άννη, και τα οποία οι παιδιά έχουν μεγαλώσει και πια συμμετέχουν σαν επαγγελματίες στην παράσταση, οι οποίοι θα σας μιλήσουν οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Εσείς θέλω να πείτε για τα παιδιά. Δεν θέλω εγώ, γιατί εγώ νιώθω σαν μαμά που θα περνάει στα. Πώς το λένε, τα κουκουβάγια με τα κουκουβαγιάκια. Αυτό που έκανα εγώ, θέλω να σας πω, είναι ότι πήρα τα τραγούδια αυτά, τα δικά τους, που είναι επιτυχίες, και προσπάθησα να τα εντάξω δραματουργικά σε μία ιστορία. Η ιστορία αυτή εκτελήσεται στην Αθήνα το 2024. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου δεν έχουν τα ονόματά τους, δεν είναι ο κύριος Μπίγαλης, είναι ο Κώστας Μπίγαλης, είναι ο κύριος Μάριος Ολικόπουλος δίπλα μου. Είναι λοιπόν μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2024 και είναι μια παρέα, δεν ξέρω τι σας έχουν πει αυτό, είναι μια παρέα η οποία έχει διαλυθεί εντελώς. Ήταν συγκρότημα πιο παλιά, στα νιάτα τους, και ξαφνικά χτυπάει ένα τηλέφωνο από ένα δικηγόρο στον καθένα τους και τους λέει ότι ο συνδετικός τους κρίκος, ο φίλος που τους ένωνε και ένωνε αυτό το συγκρότημα, έχει πεθάνει και έχει αφήσει κάτι για τον καθένα ξεχωριστά στη διαδίκη του.
Και οι άνθρωποι αυτοί συναντιούνται σε αυτό το δικηγορικό γραφείο χωρίς να ξέρουν ότι θα είναι όλοι μαζί. Ο καθένας νομίζει ότι θα είναι μόνος του. Και από εκεί πέρα ξεκινάει μια ιστορία που δεν θέλω να σας πω. Άμα θέλετε, ελάτε να τη δείτε. Δεν ξέρω αν δεν είπα και κάποιον ή κάτι. Όχι. Εγώ πάντως αυτό έχω κάνει. Κοιτάξτε το σκηνοθετό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο Παλάς. Είναι ένα θέατρο που το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Εμένα με συνδέουν μόνο επιτυχίες ευτυχώς σε αυτό το θέατρο. Το λατρεύω και είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ και που αυτή η παράσταση γίνεται στο συγκεκριμένο θέατρο. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για τα παιδιά αυτά που είναι πίσω μας και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι 11 παιδιά τα οποία πραγματικά η Θέμης έχει την ευθύνη πραγματικά να τα φέρει σε αυτή την παράσταση και αυτά τα παιδιά κάνουν το musical. Το musical είναι αυτά τα παιδιά, γιατί υπάρχει μια πολυφωνική δυνατότητα των παιδιών, είναι εκπληκτικά ταλέντα. Έχουν το τρίπτυχο ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής, που είναι το απαραίτητο στο musical σε υψηλό επίπεδο, και ας είναι σε μικρή ηλικία, γιατί χάρη στη Θέμηδα έχουν ανακαλυφθεί τα ταλέντα αυτά, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να υπάρχει ένας άνθρωπος που να δει, όπως είναι η Θέμης, το ταλέντο των παιδιών και να τα αναδείξει. Οπότε τώρα είναι σε νεαρή ηλικία και είναι όριμη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές και χορευτές. Προσωπικά εγώ, επειδή έχω ζήσει και στη Νέα Υόρκη, έχω δει Broadway, έχω δει musicals, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τα παιδιά αυτά είναι μεγάλη μου τιμή που είναι μαζί μας. Τι άλλο να πω, τίποτα άλλο. Να πάρει τώρα και η Σοφία και να μας πεις και εσύ δύο λόγια, σου κάνω πάσα. Εγώ με έχεις καλύψει σε όλα και νομίζω όλους μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά αυτά για να βγουν έτσι είχαν πολύ καλή μαμά, η οποία είναι εκείνο που έχω να σας πω είναι. Ναι, όχι, θα το πω, συγγνώμη. Ζήτουλα. Έχει λίγο αυτό. Κάτσε, βγάλω. Κοίτα. Τη αφήνω τα γυαλιά εδώ, κοιτάξτε το ματάκι τη. Είναι ζήτουλα. Κάθε πρόβα μπαίνουμε μέσα και όποιο φοράει ροζ, τη βλέπει και αστροαποβολάει το βλέμμα τη. Και κοιτάει και πάμε και την εκβιάζουμε. Όλοι τη αφήνω από κάτι σε ροζ για να μας μεγαλώσει το ρόλο. Να τα κάνω έτσι, θα γελάσουν και λίγο, γιατί τα πάμε πολύ σοβαρά. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η παράσταση είναι πραγματικά μια παράσταση ψυχής όλων μας. Ξεκινώντας από την παραγωγή, ξεκινώντας από την κυρία Μαρσέλου και ξεκινώντας πρώτα από τα παιδιά, αυτό που είπαμε, διότι έχουν δώσει τον καλύτερο του εαυτό και είναι όλα καταπληκτικά, και δευτερευόντως από τους υπόλοιπους εμάς, τους πιο μεγάλους. Που έχουμε γίνει μαθητές, που τραβάμε το βαθόν μας στον τάραχο με την καλή έννοια. Δουλεύουμε εδώ πάρα πολύ. Πάντα με την καλή έννοια, ναι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, αλλά με πολύ αγάπη. Φτάνουμε, ξεπερνάμε τις αντοχές μας. Μας πιάνουν τα νεύρα μας, κλαίμε, γελάμε. Αν δείτε τις πρόβες μας, θα τρελαθείτε. Και αυτό. Μα κλαίμε, ναι. Κλαίνε. Τι να πω. Έχουμε φωνάρες. Φωνάρες είναι όλα τα παιδιά φωνάρες. Και ο Βασίλης, ο αξιότης φωνάρα, τον ξέρετε, δεν του συζητάμε. Αυτά έχω να σας πω. Ελπίζω να έρθει στο τώρα μόλις τελειώσουμε. Θα ήθελα να ακούσετε έκπληξη, δεν είναι προγραμματισμένο. Να ακούσετε ένα τραγουδάκι. Έτσι για να πάρετε. Θέλετε. Τέλεια. Να τα πούμε. Λοιπόν, τα γυαλιά να τα αφήσω ή να τα. Τα αφήνω εγώ σιγά σιγά. Πολίνα, μην με κοιτάς έτσι. Πες. Έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα να πούμε. Έχετε καλυφθεί νομίζω. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε κάποιο σημείο του κειμένου που έχει γράψει η Θέμης λέει ότι για να πας μπρος πρέπει να πας πρώτα πίσω για να πάρεις φόρα και καλά. Το πίσω λοιπόν εμένα με έχει στοιχειώσει από πολλά χρόνια γιατί είχα αυτά τα παράσημα του Γιώργου, του Μαρίνου και του Σταμάτου Κραουνάκη με τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις που τις έχετε δει όλοι. Και μέσα μου δόθηκε ευκαιρία, μιλώντας και με τη Μαντώ πάρα πολλές φορές ύπουλα, ενώ δεν αποποιούμεθα τη δεκαετία 80s-90s, δεν την αποποιούμεθα γιατί ήρθε μέσα στην κρίση την οικονομική και μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε αυτά που δεν ζήσαμε ούτε καν 30 χρόνια πριν. Μέσα μας όμως βαθιά, και το ξέρω και επιμένω και το λέω για τη Μαντώ, θέλαμε αυτή τη σπίθα και την ευκαιρία να ξαναζήσουμε μια τέτοια ιστορία. Και ήρθε με τον πιο μαγικό τρόπο. Πηγαίνουμε λοιπόν πίσω, παίρνουμε φορά για να πάμε μπρος. Τα κείμενά της είναι συγκλονιστικά. Κλαίμε, δεν κλαίμε, γελάμε, δεν γελάμε, δεν έχει καμία σημασία.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ελπίζω να απολαύσετε την παράσταση αυτή. Εγώ τι να πω. Είμαι ενθουσιασμένος που συναντώ αυτούς τους παλιούς μου φίλους και έχουν πολύ πλευρά ταλέντα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι περίεργος να ακούσω τους άλλους πίσω, οι οποίοι σκίζουν. Καλή επιτυχία. Ναι. Καλή επιτυχία. Θα δείτε κάτι ξεχωριστό. Μαζί μου. Γεια σας και από μένα. Τι να πω εγώ. Είναι πραγματικά κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό που κάναμε με τη Θέμιδα και είχε μια εξαιρετική καταγραφή προεργασία και διαδικασία, διότι το να φτιάξει ένα musical δεν είναι μόνο να τοποθετείς ορισμένα κομμάτια μέσα σε ένα έργο και προσπαθείς να τα αναπαράξεις, αλλά πρέπει να υποστηρίξεις όλο το δραματουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλει να τοποθετηθεί ένα τραγούδι. Το κείμενο της Θέμιδας είναι πραγματικά εξαιρετικό και αυτό που προσπάθησα να κάνω μαζί με τον Νικόλα, ο οποίος έχει κάνει το σχεδιασμό ήχου, είναι να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όλο αυτό το απίστευτο κλίμα που δημιουργείται, συγκινησιακό κυρίως κλίμα. Η πρώτη ύλη αυτών των κομματιών είναι πραγματικά εξαιρετική. Ούτως ή άλλως, εγώ πάντοτε θεωρούσα ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια παράδοση musical, ακόμα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχει ένα τεράστιο μέλλον σε αυτό το τομέα, αρκεί να υποστηριχθεί και από το κοινό και από όλους εμάς. Εμείς είμαστε πάντως εδώ και ελπίζω να έρθετε κι εσείς και να το απολαύσετε και να το χαρείτε. Γεια σας και από μένα. Τα είπε τα περισσότερα ο Βασίλης. Εγώ τίποτα. Ουσιαστικά τον βοηθάω τον Βασίλη στο εγχείρημά του αυτό να υλοποιήσουμε το να βγει ένα μουσικό αποτέλεσμα βάσει του δραματουργικού. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μαζέψει μια ομάδα 7 μουσικών με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάρα πολύ αρμονικά και πάρα πολύ ευχάριστα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εκεί σήμερα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχουμε αυτή την ομάδα εδώ. Πέρσι συνεργαστήκαμε με τη Θέμιδα στη Μελωδία της Ευτυχίας. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα και μετά από πολλά χρόνια, γιατί ξεκίνησα από το musical. Σε ηλικία 13 χρονών ήμουνα στην παράσταση Jesus Christ Superstar, όπως και ο Κώστας ο Πίγαλης, ήμασταν μαζί. Ναι, έχουμε τέτοια κοινά εδώ πέρα. Οπότε και εμένα η επιθυμία μου από παιδί ήταν το musical theater. Δηλαδή η pop μουσική μετά με πήρε από το θέατρο. Και μετά από πολλά χρόνια δέχτηκα αυτή την πρόταση από τη Θέμιδα πέρσι. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η συνεργασία μας. Και στο Φάλιρο Summer Theater κάναμε πολύ όμορφες συναυλίες και είχε την ιδέα ο Κώστας. Η επόμενη ιδέα ήταν η Θέμης. Δηλαδή, εγώ είπα δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει άλλος αυτό το πράγμα και πήρα τη Θέμιδα τηλέφωνο και ενθουσιάστηκε. Και να που είμαστε όλοι εδώ τώρα, κάνουμε αυτή την πολύ σπουδαία δουλειά. Οπότε νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που γράφετε ένα πρωτότυπο έργο με ελληνικά. Έχει ξαναγίνει. Τέλος πάντων, έχει ξαναγίνει, αλλά εμείς το κάνουμε πιο πολύ ιδιαίτερα. Δεν έχει γίνει, το συγκεκριμένο που κάνουμε, έχει γίνει το έχουν γραφτεί πρωτότυπα, αλλά αυτό τώρα να γίνει σε αυτή τη δομή. Ναι, βέβαια. Και να πω κιόλας ότι το έργο είναι θεατρικό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι θα έρθει να δει μια συναυλία με λίγες πρόσδες, καμία σχέση. Είμαστε όλοι ηθοποιοί, έχουμε γίνει μαθητές, εγώ μαθαίνω πάρα πολλά. Έχω ξαναγίνει μαθήτρια. Είμαι πολύ τυχερή που έχω και τον Αργύρη, τον Αγγέλο εδώ, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος, το οποίο και να πω ότι έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση σε αυτό το musical και μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Αργύρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλω κι εγώ να μπω μέσα στο έργο και να είμαι αντάξια των ηθοποιών, που είναι και η δουλειά τους αυτή. Νομίζω ότι θα εκπλαγεί ο κόσμος που θα έρθει να δει και νομίζω ότι κι εσείς, αν έρθετε, θα είναι πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά να απολαύσετε αυτό το έργο, γιατί πραγματικά αξίζει.
Καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι δεν υπάρχει πιο αμήχανο πράγμα για μένα από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά και σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που ξύπνησα τι να μοιραστώ. Και κατέληξα ότι νομίζω θα μοιραστώ το συναίσθημά μου. Γιατί εγώ ήμουν τελευταίος μπήκα σε αυτή την παρέα και σε αυτή την υπέροχη συνέβρεση αυτών των υπέροχων ανθρώπων εδώ. Ενώ με 10 μέρες καθυστέρηση, δηλαδή τελευταία στιγμή μου πήρε η Θέμη και μου είπε: Αργύρη, έχει προκύψει κάτι. Θα ήθελα πολύ να είσαι εδώ. Πίστεψε με, σε ξέρω πολύ καλά, γιατί ευτυχώς την ξέρω πολύ καλά και γνωριζόμαστε πολύ καλά και έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Θα σ' αρέσει πολύ. Και πάω στην πρώτη πρόβα που είχαν ξεκινήσει τη μουσική διδασκαλία και είχαν κάνει 2 ή 3 κομμάτια. Το ένα ήταν το Φιλαράκι. Ακούω πρώτο το Φιλαράκι τη Σοφία. Και ξαφνικά είμαι σε μια καρέκλα, ντρέπομαι πάρα πολύ. Ήρθανε η Σοφία, η Πολίνα, ο Κώστας, τα παιδιά που γνωριζόμαστε από παλιότερες δουλειές, η Μαντό, και με αγκαλιάζουν πολύ σφιχτά και μου λένε: Αργύρη, πόσο χαιρόμαστε που είσαι εδώ, χωρίς να με ξέρουμε προσωπικά. Αλλά με εμπιστευτήκαν αμέσως να αντιμετωπίσουν εις άξια αμέσως, που δεν το δικαιούμαι ακόμα, από δίπλα τους. Και ξεκινάνε να τραγουδάνε τα παιδιά και οι πρωταγωνιστές στο Φιλαράκι και θυμάμαι. Γυρνάω, κοιτάω τη Θέμηδα, νομίζω είμαι κλαμμένος, δεν ξέρω γιατί. Και κατάλαβα αμέσως ότι αυτή η δουλειά είναι πλημμυρισμένη από συνέστημα. Και νομίζω ότι ξέρουμε όλοι, όσοι το παραδεχόμαστε, αλλά και αυτοί που δεν το παραδεχόμαστε, ότι ζούμε σε μια εποχή που το συνέστημα είναι αποστηρωμένο. Ο καθένας το φυλάει για τον εαυτό του και ο καθένας έχει έλλειψη από συνέστημα και το να μοιραστεί το συνέστημα. Εμείς αυτές τις πρόβες δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Δουλεύω 23 χρόνια, είμαι από τις περιπτώσεις που τις πρόβες όχι απλά τις απόλαυσα, αισθάνομαι ότι έκανα κάθε πρόβα, ήταν για μια ψυχοθεραπεία. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, τους πάντες από αυτούς που είναι εδώ και από αυτούς που δεν μπορέσαν να είναι εδώ, που καθημερινά μοιραστήκαμε έστω και ένα βλέμμα στην πρόβα και μοιραστήκαμε την κούραση, την αγάπη, συναισθήματα που είχαμε ξεχάσει ότι έχουμε μέσα μας. Και υπέροχες αγκαλιές. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους και ανυπομονώ πραγματικά να δείξουμε αυτό που έχουμε ετοιμάσει με πολύ αγάπη πραγματικά για αυτό που έχει ετοιμάσει η Θέμηση. Ο Αργύρης ήρθε, όπως είπε, λίγο αργότερα στην παράσταση. Είχε πάρει το κείμενο. Ακούστε. Είχε πάρει το κείμενο. Εγώ δεν είχα δει, είχε κάνει πρόβα μόνος του. Μια σκηνή με την κόρη του. Εν πάση περιπτώσει, θα το δείτε όσοι είχε την ιστορία. Και βλέπω ξαφνικά. Τον Αργύρη να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει, αφού είχε πάρει το κείμενο, πόσο το είχε πάρει, 1-2 μέρες. Και πάω και τον βρίσκω και του λέω, πότε έγινε αυτό. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός. Εγώ δεν ήξερα αυτά τα ταλέντα του. Ο Αργύρης είναι εκπληκτική περίπτωση ηθοποιού, τραγουδιστή και χορευτή. Το δηλώνω ευθαρσός. Εντάξει, σαν χορογράφο στο challenge, πάντα στα musical, είναι να έχεις υλικό να δουλέψεις. Και εδώ στην προκειμένη μιλάμε για παιδιά μικρά και μεγάλα. Δεν θα πω τους μικρούς και τους μεγάλους εγώ. Εγώ θα πω τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, τα οποία είναι όλοι υπερταλαντούχοι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σκέφτηκα σε αυτή την παράσταση, που είναι πρωτότυπη από τη Θέμηδα, σε μια σκέψη, σε μια υλοποίηση, όλα πρωτότυπα, και να μην απλά το είπα και να έγινε. Δηλαδή, είναι πολύ αστείο αυτό που γίνεται. Είναι πάρα πολύ θετική και η μεγαλύτερη και η μικρότερη. Και είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω με όλους σας και με ένα team ανθρώπων που γνωριστήκαμε στην προηγούμενη παραγωγή και ευχαριστούμε τη Θέμηδα γι' αυτό. Μας έχει κάνει ομάδα. Και αγαπάμε με έναν τρόπο και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ στη δουλειά και στη σκέψη και στη δημιουργία. Εδώ υπάρχει άλλο ένα challenge όμως, εγώ θέλω να το πω, επειδή είμαι παιδί των 80's, γεννημένη στα 80's, μεγαλωμένη στα 90's, και όλα αυτά τα τραγούδια ήταν τα τραγούδια που εγώ άκουγα. Τραγουδάγαμε στο σχολικό, χορεύαμε στα πάρτι, και ήτανε, εμείς περιμέναμε πότε θα βγει το επόμενο και λέγαμε «Ουάου, άκουσες το καινούργιο τραγούδι της Πολίνας, το καινούργιο τραγούδι του Μπίγαλη». Για μας ήτανε, οπότε για μένα προσωπικά το challenge εδώ, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, είναι το ότι πρέπει να χορογραφήσω στο 2024 τραγούδια που τα άκουγα το 80 και το 90 και τα χόρευα όπως τα χορεύαμε τότε
και τα οποία βέβαια έχει αλλάξει τα φώτα εδώ πέρα ο συνάδελφος που πήγαινα στην πρόβα και του έλεγα ποιο είναι αυτό. Και μου έλεγε αυτό. Αχα, του έλεγα ωραία. Αυτά, θα σας δώσω. Εντάξει, πολύ σύντομα να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Όλοι είναι απίστευτα ταλέντα, το ξέρετε. Κάποιοι κουβαλάνε ένα πολύ μεγάλο μπαγκάζι. Δεν είναι μόνο το ταλέντα τους, αλλά είναι και όλο το μπαγκάζι που κουβαλάνε. Κάποιοι μπορεί να είναι λίγο μικρότερο. Δεν έχει όμως σημασία, γιατί πραγματικά το ταλέντο φαίνεται σε όλη την ομάδα. Αλλά το κλειδί στο musical είναι πως όλα τα στοιχεία και τα ταλέντα και η ηθοποιία και η μουσική και το χορός και όλα πως εναρμονίζονται. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι θα τα απολαύσετε αυτή την παράσταση. Συνεργάζομαι για πολλωστή φορά με την Φέμινα που μας έρχομαι. Πολύ πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Κάνω τον δικηγόρο Σταύρο Ζαμενόπουλο. Και τίποτα. Ελπίζω να έρθετε όλοι να περάσετε υπέροχα. Πολύ πολύ, όπως είπε και ο Αγγελάκης, στο συνέστημα. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές, χορός, τραγούδι και όλα αυτά τα κομμάτια που όλοι μεγαλώσαμε σε μία μορφή που νομίζω θα σας άρεσε πάρα πολύ. Ο Αξιώτης είναι ένας άξιος, πανάξιος τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός και εγώ αισθάνομαι τιμή που είμαι μαζί του και μαζί με όλους, με όλα τα παιδιά εδώ, γιατί πραγματικά αυτή η παράσταση είναι η επιτομή της σωματικής δουλειάς. Είμαστε 17 άτομα ο Θίασος, 17 πρωταγωνιστές. Όσοι έρθετε, μην νομίζετε ότι ευλογώ τα γένια μας, όταν θα έρθετε θα διαπιστώσετε, μιλάμε για 17 πρωταγωνιστές. Και όλα αυτά υπό την πακέτα της Θένας Μαρσέλου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σηκωθείτε μόνο. Μάριος Μαριόλος. Μάριος Μαριόλος. Σήκω, σήκω. Βαγγέλης Πιτσιλός. Σήκω πάνω. Γιάννης Λάφης. Γιάννης Λάφης. Μαρία Κοσμάτων. Μάντι Μαστροδούκα. Μάντι Μαστροδούκα. Θοδωρής Γιαννόπουλος. Στέλιος Περτσελίδης. Ντόρα Γκέκα. Ιουλίτα Μωσαΐδου. Έλα Ιουλίτα.